Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, θέλω ειλικρινά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλους όσοι έκαναν συστάσεις και προτάσεις και παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο, το β' κεφάλαιο που με αφορά, διότι ειλικρινά πιστεύω ότι όλοι σκόπευαν και σε αρκετά σημεία πέτυχαν τη βελτίωση του νομοσχεδίου. Και παράδειγμα αναφέρω ότι ήδη προέβην σε αναδιατύπωση του άρθρου 10. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος έκανε δύο, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά εύστοχες παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη πρόβλεψης για την εκπόνηση εθνικού σχεδίου και δεύτερο για την άσκηση προληπτικού ελέγχου. Πράγματι, αυτά τα δύο πράγματα θα ήταν παράληψη από την πλευρά μας αν δεν υπήρχαν στο νομοσχέδιο. Πλην θεωρώ ότι στη διατύπωση του άρθρου 10, την οποία την επαναλαμβάνω για μια φορά, η Γενική Γραμματεία εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση και λοιπά της διαφθοράς. Στην έννοια καταπολέμηση, λοιπόν, διευκρινίζω και τονίζω ότι εμπεριέχεται η έννοια της πρόληψης και της καταστολής. Καταπολέμηση εννοεί και τα δύο. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα να αναλαμβάνουμε δράσεις και για την πρόληψη και για την καταστολή. Ωστόσο, μετά από την ευγνωμοσύνη μου, θα ήθελα να διατυπώσω μία απορία για το ότι όλοι όσοι επήραν το λόγο και σχολίασαν άφησαν κυριολεκτικά ασχολίαστο το ουσιώδες μέρος αυτού του νομοσχεδίου. Και ποιο είναι το ουσιώδες? Το ουσιώδες είναι στο νέο που κομίζει αυτό το νομοσχέδιο. Διότι μέχρι τώρα θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω σχέδια, διακηρύξεις, υποσχέσεις, θα, road plan, δηλαδή προγράμματα υπήρξαν on ουκέστη αριθμός. Ειλικρινά, πριν να έρθω στη Βουλή, έριξα μια ματιά. Δεν θα πιστεύατε πόσα σχέδια βρήκα πέρα από το βασικό, το λεγόμενο διαφάνεια, που το έχει εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κάθε φορέας από αυτούς που αναφέρονται μέσα, αλλά και και άλλοι φορείς που δεν αναφέρονται μέσα, είχαν ένα σχέδιο. Όλα αυτά, αγαπητοί, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να αναζητούν τα ίχνη λέοντος και να αρκούνται στα ίχνη λέοντος. Το νέο που φέρουμε εμείς, και αν δεν το πρόσεξαν, αν δεν το προσέξετε, οφείλω να το διευκρινίσω και να το τονίσω. Εάν το προσέξατε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να το σχολιάσετε κιόλας. Είναι ότι για πρώτη φορά, εδώ μιλάμε για έλεγχο επιχειρησιακό και για σχέδια επιχειρησιακά. Και αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Εμείς δεν θελήσαμε να πάρουμε εξουσίες για να έχουμε εξουσίες, να έχουμε το ΣΔΟΕ σε όλη του την έκφραση και το ίδιο να έχουμε την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας σε όλη της την έκφανση και την έκταση. Και το ίδιο ισχύει για όλους τους φορείς που υπάγονται στο νέο σύστατο Υπουργείο και σε κάποιο βαθμό και στην Γενική Γραμματεία. Θελήσαμε μόνο τον επιχειρησιακό έλεγχο, διότι απλούστατα εμείς εννοούμε να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Λέοντα και τον Λέοντα να τον πολεμήσουμε. Αυτό μας ενδιέφερε και σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Εγεννήθη θέμα και ελέγχθησαν και μου ζητήθηκε να κάνω κάποιες διευκρινήσεις επάνω στο άρθρο 10. Εάν περιλαμβάνει, λέει, το άρθρο 10, με τη νέα του διατύπωση πάντοτε και όχι την παλιά, για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, τους δικαστές και τους εισαγγελείς και πράγματι όλα εκείνα τα λόγω για τη διάκριση των εξουσιών. Θα μου επιτραπεί να επαναλάβω και να επισημάνω ένα πράγμα. Η Γενική Γραμματεία εκπονεί προγράμματα συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής. Τα προγράμματα αυτά τα απευθύνει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι κατά την εκτέλεσή τους έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους
Σε τι, αγαπητοί κύριοι εκπρόσωποι, όχι στα προγράμματα που εκπώνησε η γραμματεία. Στην υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής και την γενική στρατηγική δεν τη διαμορφώνει η γραμματεία, δεν τη διαμορφώνει ούτε ο Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Είναι κάτι γενικότερο, ευρύτερο, πιθανότατα τη διαμορφώσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πιθανότατα θα τη συνδιαμορφώσουν πολλοί φορείς, πολλά υπουργεία, αλλά είναι κάτι ευρύτερο από τα προγράμματα που θα θα καταρτήσει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Κατά συνέπεια, ουδόλως απαιτούμε εμείς συμμόρφωση στα προγράμματα που θα βγάλει η Γενική Γραμματεία και άρα είναι άνευ αντικειμένου, ειλικρινά άνευ αντικειμένου ή φόβη, αν θέλετε. Δεν θα είχα ειλικρινώς κανένα πρόβλημα να πω ότι έστω συμμόρφωση οποιαδήποτε μορφής προς τα προγράμματα ή τις δράσεις που θα εξαγγείλει η Γενική Γραμματεία σε καμιά περίπτωση δεν περιλαμβάνονται δικαστικές εξουσίες, εισαγγελείς ή δικαστές. Δεν θα έκανα ένα τέτοιο εγχείρημα ποτέ. Στα πλαίσια της Γενικής Στρατηγικής όμως, το δηλώνω. Αν χρειαζόταν η διευκρίνηση, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Και κάνω μετά μία επεξήγηση. Αν στα πλαίσια της Γενικής Στρατηγικής που θα διαμορφώσει, επαναλαμβάνω, άλλος φορέας ή άλλοι φορείς έχουν και οι δικαστές υποχρέωση να συντονίζονται με εμάς, θα πρέπει να το κάνουν. Είναι πολύ απλό. Δεν αφορά εμάς. Και τέλος, ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο έχω πραγματικά ιδιαίτερη ευαισθησία. Καταργήθηκε ο θεσμός του συντονιστή, του εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα ήταν λάθος να επιχειρήσω έτσι να εξηγήσω πράγματα. Το πρώτο που θα εξηγήσω, από την αιτιολογική έκθεση αναφέρεται τι μας οδήγησε εν τέλει στο να λέμε καταργείται αυτός ο θεσμός. Η ανάγκη να δημιουργηθεί ο καινούριος θεσμός του Υπουργού Επικρατείας για τη Διαφθορά, με τις ιδιαιτερότητες που σας είπα και με τη διαφαινόμενη εξοφθαλμή αποτελεσματικότητα που διασφαλίζεται έχοντας επιχειρησιακό έλεγχο και όχι εσπερίδες, διημερίδες και διακηρύξεις, είναι δεδομένη. Και αυτό δεν το αφισβήτησε κανένας. Από την ώρα που δεχόμαστε ως δεδομένο ότι υπήρξε αυτή η ανάγκη να δημιουργηθεί ο νέος δεσμός, πράγματι, με λύπη μας, αν θέλετε, προσωπική μου λύπη, βρεθήκαμε στην ανάγκη να δούμε ότι ο ρόλος του εθνικού συντονιστή ήταν πια περιττός. Ας μου συγχωρεθεί να το πω, ήταν περιττός και έτσι το γράφω στην αιτιολογική έκθεση, είναι πια περιττός και γι' αυτό τον καταρρούμε. Με το θεσμό αυτό του εθνικού συντονιστή, ούτε και με το πρόσωπο που το υλοποιούσε, όχι μόνο δεν έχω πρόβλημα, αλλά τρέφω τη μεγαλύτερη εκτίμηση. Απλά κατέστη περιττός. Και εδώ ας μου επιτραπεί και η τελευταία παρατήρηση, διότι έγινε μια προσπάθεια να λέμε ότι εμείς τώρα θέλαμε να συγκεντρώσουμε πολλές εξουσίες. Εξήγησα, δεν τις θελήσαμε τις εξουσίες για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να είμαστε αποτελεσματικοί. Γιατί μέχρι τώρα αποτελεσματικός δεν ήταν κανένας θεσμός. Αλλά ας δούμε λοιπόν τι έλεγε αυτός ο θεσμός που καταργούμε κατά ανάγκη, επαναλαμβάνω. Έχει μία διακήρυξη ότι έχει ανεξαρτησία κατά τη λειτουργία του. Ακούστε όμως στο άρθρο 1 που καθιέρνουν αυτό το θεσμό. Συνιστάται θέση εθνικού συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η ανεξαρτησία, κύριε. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την ύπαρξη αυτού, αλλά στο δικό μας νομοσχέδιο τέτοια διατύπωση πουθενά δεν υπάρχει. Ο κάθε πρωθυπουργός ελέγχει βεβαίως τους υπουργούς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα αλλάξουμε όλη τη δομή. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχουμε κάνει. Και ακούστε και άλλο παρακάτω. Τι κάνει τι έκανε ο καταργούμενος θεσμός του Εθνικού Συντονίστη. Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής Α για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, του δημόσιου τομέα, συγγνώμη, παρέθεση πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό. Διαμορφώνει ή του είχαμε δώσει την εξουσία, άσχετα αν ο συγκεκριμένος έκανε πολύ καλή χρήση της εξουσίας που του δόθηκε, και αυτό του το αναγνωρίζω πρώτος εγώ, του είχαμε δώσει να συνδιαμορφώνει πολιτικές και στο δικαστικό
τομέα. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει σε εμάς, αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, και πρέπει να το παραδεχτείτε. Αυτά ήθελα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τις επικοδομητικές προτάσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και γιατί ήσασταν μέσα στον χρόνο.